Μπόκα, καλησπέρα. Για πείτε μας λίγο ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Όπως ξέρετε, χθες είχαμε ένα δύσκολο συμβάν. Αντιμετωπίστηκε με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και σήμερα παραμένουν δυνάμεις στον τόπο. Επιχειρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της έναρξης του συμβάντος. Παραμένουμε εκεί με 20 άντρες από το πρωί με οχήματα και προσπαθούμε να κάνουμε το δύσκολο έργο της αποκάθαρσης. Ήδη μπορεί να υπάρχουν κάποια αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας. Βρήκαμε και κάποια έγγραφα και κάποια άλλα αντικείμενα και τα παραδώσαμε στις μοναχές. Θα παραμείνουν δυνάμεις και όλο το βράδυ και θα συνεχιστεί αυτό για όσο χρειάζεται. Μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα πώς προήλθε η πυρκαγιά? Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, έχουμε την πληροφορία, αλλά και έχουμε διαπιστώσει και ίδιοι ότι κατά πάσα πιθανότητα η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα κελιά, από τις κοιτώνες των μοναχών. Εξετάζεται αυτό, καθώς και οποιαδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Αυτό που ακούστηκε ότι πιθανόν να είναι από τον ξυλολέβητα, αυτό μπορεί να ισχύει? Δεν μπορώ να σας πω κάτι πρόωρα, εξετάζεται όπως προανέφερα οποιοδήποτε ενδεχόμενο και οποιαδήποτε περίπτωση που μπορεί να ήταν αιτία της έναρξης της πυρκαγιάς. Εκείνο που θέλω να τονίσω και μέσω εσάς είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους πυροσβέστες που επερέβαλαν εαυτούς, γιατί πρόκειται για ανθρώπους που είναι ναυπάκτοι, πρόκειται για ανθρώπους που έχουν δεσμούς με το μοναστήρι και πέρα από το θρησκευτικό συνέστημα που έχουμε όλοι μας, αυτοί ήταν και σπίτι τους. Νιώθαν δικό τους κομμάτι και αυτός, αν θέλετε, γι' αυτό ήταν το μέλημα το δικό μου, για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό. Αφού βέβαια είχαμε απομακρύνει τις μοναχές που ήταν και το πρώτο μαντιμάνι μας. Επίσης, από την πρώτη στιγμή ήμασταν και εμείς εκεί στο περιστατικό στην πυρκαγιά. Διαπιστώσαμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες πυρόσβεσης, γιατί υπήρχαν πολύ έφλεκτα υλικά και ήταν και επίσης πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Ποια ήταν η εικόνα που εσείς αντιμετωπίσατε με την πρώτη στιγμή που φτάσατε εκεί? Φτάνοντας τα πρώτα οχήματα, καίγονταν ολοσχερός η στέγη. Αξιολογήσαμε σωστά το συμβάν. Και αυτό προκύπτει γιατί διασώσαμε την Εκκλησία. Διασώσαμε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και θα έλεγα τα τέταρτα του μοναστηριού. Γιατί είδαμε ότι το να ασχοληθούμε με οτιδήποτε είχε καεί δεν θα είχε καμία σημασία. Περιορίσαμε την πυρκαγιά στο χώρο που είχε ήδη καεί και από εκεί και πέρα δεν της αφήσαμε περιθώριο να επεκταθεί. Είχαμε την βοήθεια όμορων υπηρεσιών, τη βοήθεια και την παρουσία του Περιφερειάρχη, αλλά και πολιτών εθελοντών που βοήθησαν σε αυτό το έργο, γι' αυτό και βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα. Θα ήταν τραγικό να έχουμε χάσει ένα τέτοιο ιστορικό μνημείο. Κύριε Μπόκα, ήταν πάρα πολύ εύκολο να επεκταθεί η φωτιά, γιατί όπως είδαμε το μοναστήρι, ο ναός από τα κελιά είχε κάποια απόσταση, γινόντουσαν και εκρήξεις εκείνη την ώρα, γι' αυτό το λόγο θα υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί πιο γρήγορα. Υπήρχε άμεσος κίνδυνος επέκταση. Άμεσος κίνδυνος. Καταρχήν υπήρχαν δεξαμενές καυσίμων. Υπήρχε μεγάλη δεξαμενή προπανίου. Υπήρχαν φιάλες. Υπήρχαν μεγάλα βαρέλια και δεξαμενές λαδιού. Υπήρχαν αποθηκευμένα τόνοι, εκατοντάδες τόνοι ξυλίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι ανά πάσα στιγμή όταν η φωτιά θα έπαιρνε και μία μικρή επέκταση δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί. Ήταν δύσκολο το συμβάν και όχι μόνο λόγω των έφλεκτων υλικών αλλά και λόγω της απόστασης από την υπηρεσία. Εμείς θέλουμε περίπου στα 45 λεπτά να φτάσουμε και κινήσαμε άμεσα οχήματα από τις όμορες υπηρεσίες ώστε να έχουμε την επάρκεια σε νερό. Κύριε Μπόκα, ευχαριστούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοιο δυσάρεστο γεγονός. Άλλωστε, είχαμε και πρόσφατα και την Εκκλησία της Παλαιοπαναγιάς πριν περίπου 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που και εκεί ήταν το ίδιο δυσάρεστες οι συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και επιθυμούμε και εμείς το ίδιο και με την ευκαιρία αυτή θέλω να τονίσω ότι και οι ιερείς και οι μοναχείς θα πρέπει να δείχνουν τη μέγιστη προσοχή ώστε να μην έχουμε στο μέλλον άλλα τέτοια τραγικά συμβάντα.